Γεια σας λοιπόν! Σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο έχουμε ένα Would You Rather Tag, αλλά με καλλιτικά. Σας έχω θέσει στο Instagram διάφορα διλήμματα του τύπου θα προτιμούσατε έντονα φρύδια ή φυσικά. Και με βάση τις δικές σας απαντήσεις θα κάνω σήμερα το μακιγιάζ μου. Σας είχα κάνει ένα παρόμοιο βίντεο, λέγεται το Instagram διαλέγει το μακιγιάζ μου. Και πάλι σας είχα βάλει polls στο Instagram σε stories όπου απαντούσατε, αλλά εκείνη τη φορά στα polls σας είχα προϊόντα. Αυτή τη φορά είναι λίγο πιο γενικό. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τι ψηφίσατε, να δω έτσι τι προτιμάτε κι εσείς. Και ανυπομονώ να δω και πώς θα βγει το μακιγιάζ σήμερα. Ξεκινάμε. Αρχικά θα βάλω primer. Δεν σας έβαλα κάποιο poll για το primer. Δεν ήξερα τι να ρωτήσω. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα που είναι από Becca. Λέγεται Skin Love. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Πάμε τώρα να δούμε τι απαντήσατε στο πρώτο poll που έχει να κάνει με το foundation. Σας ρώτησα αν προτιμάτε ένα matte foundation ή ένα πιο ενυδατικό. Για να δούμε. Το 85% ψήφισε matte. Έχουμε μία καθαρή νίκη. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα από NYX. Είναι το Stay Matte But Not Flat. Βάζω λίγο concealer. Δεν σας έβαλα κάποιο poll για το concealer, οπότε απλά βάζω το Tarte Shape Tape. Αυτό εδώ πέρα. Τέλεια. Και από πάνω βάζω λίγη πούδρα σε ελεύθερη μορφή από Laura Mercier. Θα βάλω και λίγη πούδρα στο υπόλοιπο πρόσωπο για να γίνει ακόμη πιο ματ. Προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι τα φρύδια. Για τα φρύδια σας ρώτησα αν προτιμάτε έντονα φρύδια ή φυσικά. Το 80% είπε φυσικά φρύδια. Και πάλι είχαμε μια καθαρή νίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και εγώ τα φρύδια μου προτιμώ να τα κάνω έτσι λίγο πιο φυσικά. Θα πάρω το Precisely My Brow από Benefit. Αυτή είναι η απόκρωση Grey. Και ίσα ίσα με το μολύβι θα καλύψω κάποια κενά. Στο foundation, να σας πω την αλήθεια, προτιμούσα το πιο ενυδατικό. Αλλά και αυτό μια χαρά είναι. Και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα, να δω τι έχω βάλει στο επόμενο poll. Α, ναι, λοιπόν, για σκιές. Σας ρώτησα αν προτιμάτε matte σκιές ή shimmer σκιές. Εδώ ήταν πολύ κοντά. Κέρδισε με 55% η shimmer σκιά, οπότε θα βάλουμε κάτι που να λαμπυρίζει. Α, ναι, επίσης και για τα μάτια ρώτησα κάτι ακόμη. Σας ρώτησα αν προτιμάτε πολύχρωμες σκιές ή καφέ. Κέρδισαν πολύχρωμες σκιές με 57%, οπότε θα κάνουμε ένα πολύχρωμο μάτι. Θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα την παλέτα από Line Crime. Είναι η Venus 3. Έχει αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις και βλέπω εδώ πέρα κάποια ωραία μοβ. Αυτό εδώ πέρα είναι shimmer. Οπότε νομίζω ότι ταιριάζει με αυτά που ψηφίσατε. Αρχικά θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Λέγεται Dreamy. Και θα κάνω blend στην κόγχη. Ου, καλή τι ωραία πόδι που έχει. Θα πάρω τώρα αυτή εδώ πέρα την απόχρωση. Λέγεται Paradise. Και από πάνω θέλω να βάλω κάτι ακόμη πιο γελιστερό. Λοιπόν, καταρχάς παίρνω και λίγο με το χέρι. Και τώρα από πάνω θα πάρω αυτό εδώ πέρα που λέγεται Beam και θα το βάλω για να γυαλίζει ακόμη περισσότερο. Ε, ναι. Τώρα μιλάμε. Και να πω και κάτι για να το κάνουμε ακόμη πιο έντονο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα τη σκιά από NYX. Είναι από τα Foil Cream Eyeshadow. Αυτό εδώ το ασημί. Θα βάλω λίγο στο κέντρο του ματιού. Τώρα μάλιστα. Πάμε τώρα και στο άλλο μάτι. Βγάζω και την πούδρα κάτω από τα μάτια. Βάζω και λίγο εδώ στο εσωτερικό, από αυτή εδώ πέρα τη σκιά. Ωραία. Και πάμε τώρα στο eyeliner. Βασικά πάμε να δούμε αν ψηφίσατε eyeliner ή όχι. Το 77% είπε να βάλω eyeliner. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα από NYX. Έτοιμο και το eyeliner και πάμε στη μάσκαρα. Πάμε βασικά να δούμε αν ψηφίσατε μάσκαρα ή ψεύτικες βλεφαρίδες. Το 73% είπε μάσκαρα. Τέλεια! Γιατί ας τα κάνουμε άλλο ένα δύο ώρο για να βάλω τις ψεύτικες βλεφαρίδες. Θα βάλω τη Light Camera Splashes από Tarte. Δεν ξέρω αν θα έκανα ποτέ τα μάτια μου έτσι, αλλά μπορώ να πω ότι μου αρέσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας. Επόμενο, bronzer. Για να δούμε. Το 68% ψήφισε Bronzed Goddess, οπότε θέλετε να βάλω bronzer να γίνω λιωκαμένη. Λες και γύρισα από διακοπές 3 μηνών. Λοιπόν, για αρχή θα κάνω λίγα κουψίματα. Με την παλέτα της Kat Von D θα πάρω αυτή εδώ πέρα την απόχρωση. Είναι η Shade & Light παλέτα. Επειδή είναι και αρκετά ανοιχτό το foundation, το bronzer θα μας βοηθήσει τώρα. Θέλω να την έλεγε bronzer. Και θα πάρω το Casino από NARS. Θα πάρω αυτή εδώ πέρα την παλετίτσα από Zoeva. Σας την έδειξα και στο προηγούμενο unboxing που κάναμε. Και θα πάρω αυτή εδώ πέρα την απόχρωση. Είναι highlighter, αλλά επειδή έτσι λαμπρίζει πολύ ωραία, θα το περάσω από πάνω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά bronzed goddess είπαμε, οπότε θα το προσπαθήσουμε το πράγμα. Δεν ξέρω τι έχω κάνει, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν είμαι αρκετά bronzed, ή γενικά δεν πολύ βάζω bronzed.
λίγο κοψίματα και αν. Και τώρα δεν ξέρω αν έχω βάλει πολύ, λίγο, δεν ξέρω τι έχω κάνει. Πάμε τώρα στο ρουζ. Σας ρώτησα αν θέλετε να βάλω ένα ροζ ρουζ ή ένα πιο νουντ. Το 63% μου είπατε νουντ. Και το ροζ τα πήγαινε γιατί έκανα και ροζ μάτια. Λοιπόν, ένα πιο νουντ τώρα. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα από MAC. Είναι το Trace Gold. Είναι λίγο προς το καφέ και γυαλίζει έτσι ωραία. Και πάμε στο highlighter. Έχουμε Settle Glow ή Brighter Than My Future. Δεν το πιστεύω, είναι 50-50. Τι εννοείτε? Εγώ νόμιζα ότι το Brighter Than My Future θα ήταν ξεκάθαρα win. Ένα win από μόνο του. Ωραία. Καλύτερα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα διαλέξω εγώ. Και εννοείται θα βάλω όσο περισσότερο highlighter μπορώ. Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα την παλέτα από Kat Von D. Είναι η Metal Crush. Και λέω να βάλω αυτό εδώ πέρα το rose highlighter. Μια που έχουμε και rose μάτια. Επίσης, εδώ πέρα έβαλα τον ήχη μου μόλις. Και έγινε χάλια. Δεν πειράζει. Ουάου, έβαλα πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Θα βάλω και λίγο στο εσωτερικό των ματιών. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Θεέ μου, πώς γυαλίζω έτσι. Και μόλις θυμήθηκα ότι στα χείλη σας είχα πει να ψηφίσετε νουντ ή κόκκινο. Οπότε αν ψηφίσετε κόκκινο, τι θα γίνει με όλο αυτό. Α, και αυτό 50-50. Τέλεια, οπότε θα βάλω νουντ. Θα βάλω από τα Tartist Lip Paint την απόχρωση Exposed. Εντάξει, δεν είναι κακό. Επίσης έχει αρχίσει ήδη να ξεραίνει τα χείλη μου αυτό. Είναι πολύ ξηρό. Δεν ξέρω, δεν με έχει βολέψει. Και η τελευταία ερώτηση, το τελευταίο poll, το τελευταίο δίλημα που σας έθεσα, είναι αν θέλετε τα χείλη να είναι matte ή glossy, οπότε να βάλω κάποιο lip gloss από πάνω. Το 67% είπε matte, οπότε τα αφήνουμε έτσι τα χείλη. Μισώ να βάλω setting spray. Θεέ μου, ψεκάζει πολύ αυτό. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα διάλεγα τέτοια χρώματα στα μάτια μου. Δεν θα διάλεγα να κάνω κάτι πολύχρωμο, οπότε χαίρομαι που το δοκίμασα. Το highlighter απλά το λατρεύω. Για τον bronzer δεν έχω τι να πω. Έχω γίνει. Αν εξαιρέσουμε τον bronzer, νομίζω ότι βγήκε πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Πείτε μου και εσείς στα σχόλια τη γνώμη σας. Και αν τυχόν δεν ψηφίσατε στο Instagram, πείτε μου εσείς τι θα ψηφίζατε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!